Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Για την πορεία υλοποίησης των προαπαιτούμενων αλλά και για την πρόοδο στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου ενημερώθηκε από τους θεσμούς και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη το Euro Working Group χθες στις Βρυξέλλες. Δεδομένου ότι η Ελληνική Βουλή δεν έχει ακόμα ψηφίσει τα προαπαιτούμενα μέτρα, οι εμπειρογνώμονες στις ζώνες του ευρώ και οι θεσμοί απλά διαπίστωσαν την πρόοδο που έχει συντελεστεί, καθώς επίσης και τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν στις 22 Ιανουαρίου και την συνεδρίαση του Eurogroup, προκειμένου η Ελλάδα να διασφαλίσει μια θετική έκθεση συμμόρφωσης που θα ανοίξει τον δρόμο για την εκταμείευση της δόσης των 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Λευκός καπνός προέκυψε για τον σχηματισμό κυβέρνησης στην Γερμανία. Όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχηγοί των δυνητικών εταίρων, Άγγελα Μέρκελ, Μάρτιν Σούλτς και Χόρστ Ζεεχόφερ, κατέληξαν στη συμφωνία για τον σχηματισμό του μεγάλου συνασπισμού μετά τις διερευνητικές επαφές των τριών κομμάτων και μετά βέβαια από μία μακρά περίοδο κυβερνησίας. Παρελθόν αποτελεί το τραπεζικό μονοπόλιο, καθώς η Ευρωπαϊκή Οδηγία που τίθεται σε εφαρμογή από αύριο Σάββατο ανοίγει την πόρτα για νέους παίκτες στην αγορά και νέες εφαρμογές στην υπηρεσία των πελατών. Στόχος της νέας πανευρωπαϊκής οδηγίας είναι να σπάσει το μονοπόλιο των τραπεζών που κρατούν ως επτασφράγιστο μυστικό τα προσωπικά μας δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν λογαριασμούς, δάνεια, τραπεζικές κινήσεις και όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούμε καθημερινά με τις τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Πλέον η ευθύνη και η ιδιοκτησία όλων αυτών των πολύτιμων δεδομένων περνά από τις τράπεζες στους πελάτες τους, οι οποίοι και θα έχουν την ευχέρεια αυτοί να αποφασίζουν σε ποιον επιτρέπουν πρόσβαση και σε ποιον όχι. Ωστόσο, οι τραπεζικές πηγές αναφέρουν στο insider.gr ότι τα ωφέλη αυτής της απελευθέρωσης δεν αναμένεται να ταγευτούμε πριν το τέλος του 2019, καθώς όσο δεν έχουν ανακοινωθεί τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα στην τελική μορφή τους, οι τράπεζες δεν είναι υποχρεωμένες να συνεργαστούν με τους εισβολείς, τις εταιρείες FinTech δηλαδή. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον γενικό δείκτημό να κυμαίνει 851,39 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,52%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.